Είναι ιδιαίτερη τιμή, Πανιερότατε Μητροπολίτη Κύκου και Τηλυρίας, για μένα που δίνεται σήμερα την ευλογία να διακονήσω των Θείων Λόγων με την πρώτη μετάδοση του τηλεοπτικού σταθμού ΣΥΓΜΑ, ο οποίος δεσπόζει στις τομές των γεγονότων, στα πρωτοσέλιδα, στον πολιτικό λόγο χωρίς περιστροφές και την προσφορά του στην παιδεία και τον πολιτισμό. Σε μια εμάσουσα κοινωνία και μια παγκόσμια αναταραχή, σήμερα η Εκκλησία παρουσιάζει την Θεία Κρίση, την κρίση του κόσμου, μια κρίση η οποία είναι δίκαιη, έχει κριτήριο την αγάπη και μόνο, και δεν έχει κριτήριο ούτε την έχθρα, ούτε την αντιπαλότητα, ούτε τις συγκρούσεις. Μπροστά σε αυτό το θέαμα λοιπόν, το οποίο παρακολουθούμε στους δέκτες μας αυτές τις μέρες, όπου φαίνεται ότι οι μεγάλες δυνάμεις κυριαρχούν στον κόσμο, έρχεται σήμερα το Ευαγγελικό κείμενο του Ματθαίου, ο λόγος αιώνιος και διαχρονικός, να μας τονίσει ότι πρώτος και έσχατος κριτής της ανθρωπότητας είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Αυτός που αποτελεί το κέντρο της ιστορίας και το κέντρο της ανθρωπότητας. Αυτός ο οποίος κυριαρχεί επί παντός επισθητού. Αυτός ο οποίος ήρθε για να σώσει και να λυτρώσει τον άνθρωπο και του δίνει λοιπόν την προοπτική της Βασιλείας του Θεού μέσα από απλές φιλάνθρωπες διαδικασίες. Ο Χριστός λοιπόν εμφανίζεται στην εσχατολογική του κρίση, όπου δίνει προκλήσεις πολύ απλές και κατορθωτές στον κάθε ένα από μας, ώστε να γίνουμε μέτοχοι της Βασιλείας του Θεού. Επείνασα και εδώ κατέμει φαγήν. Η πείνα είναι μια κατάσταση που μαστίζει ολόκληρη την ανθρωπότητα και ιδιαίτερα μετά από τους πολέμους η πείνα είναι πρωταρχικό φαινόμενο που δοκιμάζει τον κάθε άνθρωπο. Ο Χριστός λοιπόν λέει «επείνασα και εδώ κατέμει φαγήν». Η πείνα είναι μαρτυρική κατάσταση. Εδώ μιλάει για τον χορτασμό των βιολογικών, αλλά συγχρόνως είναι και η πνευματική πείνα απαραίτητη και αναντικατάστατη. Δεν αρκεί να ομοιώνεται μετακτείνει ο άνθρωπος που μόνο τρώνε. Ο άνθρωπος θέλει να κορεστεί και η πνευματική πείνα του. Είναι αυτό το άνω θρόσκο, αυτό το οποίο κοιτάζει στον ουρανό και υπερβαίνει την βιολογική ύπαρξή του. Και αυτό είναι εκείνο που του καταξιώνει στη Βασιλεία του Θεού. «Εδίψισα και εποτίσατε με». Η δίψα είναι ένα φαινόμενο και ένα στοιχείο που όταν υφίσταται ο άνθρωπος καθίσταται τραγική η ζωή του. Χωρίς νερό δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Ο κορεσμός λοιπόν της δίψας είναι ένα στοιχείο που εξασφαλίζει στον άνθρωπο τη Βασιλεία του Θεού. Επίσης, η ξενιτία
ο ξένος, ο πρόσφυγας, όπου δοκιμάζεται, ακόμη και ο ξένος που κινείται ανάμεσά μας, αυτόν ζητάει να το συμμαζέψουμε ο Χριστός. Αυτό ζητάει να του προσφέρουμε την αγάπη μας, την στήριξή μας, να επουλώσουμε τις πληγές του σώματος και της ψυχής του και να τον συναγάγουμε ως αδελφό, εκφράζοντας αυτή την αγάπη που είναι προϋπόθεση για να έχει ο άνθρωπος αυτή την τεράστια ανταμοιβή της Βασιλείας του Θεού. Ο γυμνός είναι ένα φαινόμενο, η ένδυα, η δοκιμασία, η στέρηση. Η γυμνώτης δεν είναι μόνον η σωματική, είναι και η ψυχική. Όταν ο άνθρωπος γυμνώνει την ψυχή του από την αγάπη, όταν ο άνθρωπος γυμνώνει την ύπαρξή του από την αγωνία για τον συνάνθρωπό του, όχι μόνον την βιολογική λοιπόν, αλλά και την πνευματική του επιβίωση. Ο φυλακισμένος είναι μια κατάσταση που όσοι ζουν αυτή την εμπειρία δοκιμάζονται. Δοκιμάζεται η ίδια η ύπαρξή τους, η ίδια η εσχατολογική τους προοπτική, η ίδια η ταυτότητά τους η ανθρώπινη. Καθίστανται περιθωριακοί, βρίσκονται έξω από το κέντρο της κοινωνίας, έξω από τον πολιτισμό, έξω από την παιδεία, έξω από την φιλανθρωπία. Αυτών λοιπόν των φυλακισμένων, όταν ο κάθε ένας από μας προστρέχει να τον στηρίξει, είναι επίσης αυτή μια απλή προϋπόθεση για τη Βασιλεία του Θεού. Και βεβαίως ο ασθενής. Η ασθένεια που κατακλείζει εν μέσω μιας πανδημίας, όπου τα φαινόμενα δείχνουν ότι απέρχεται από αυτήν την ένταση που έζησε η ανθρωπότητα ολόκληρη, η ασθένεια λοιπόν και κάθε ασθένεια, όχι μόνον ο κορονοϊός που βασανίζει το σώμα, αλλά και η ψυχική ασθένεια, έχει ανάγκη την στήριξη του καθενός μας. Και αυτό που τονίζεται ιδιαιτέρως είναι ότι δεν ζητάει για να κάνουμε εμείς νοσοκομεία και κλινικές, αλλά τονίζει ότι εφόσον επιείσατε όλα αυτά τα οποία προαναφέραμε, των πεινασμένων, των διψασμένων, των ξένων, των γυμνών, εφόσον επιείσατε ενί τούτων των αδερφών μου των ελαχίστων, εμή επιείσατε, λέει ο Χριστός. Έστω και σε έναν άνθρωπο να αναλώσουμε την διάθεσή μας, να τον προσεγγίσουμε και να τον στηρίξουμε και να δώσουμε αυτή την κοινωνική προσφορά, αυτό είναι εκείνο που λέμε ότι στο πρόσωπο του κάθε ενδεούς βρίσκεται ο ίδιος ο Χριστός. Εμή επιείσατε. Αυτός ο τονισμός λοιπόν έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι δεν ζητά τα ακατόρθωτα. Δεν ζητάει ο Θεός να κάνουμε πράξεις και έργα που υπερβαίνουν τις προσωπικές μας δυνατότητες. Ζητάει αυτά τα απλά πράγματα ως φιλάνθρωπη έκφραση, ως έκφραση των σπλάχνων ικτυρμών που πρέπει να έχει ο κάθε άνθρωπος, ως έκφραση της αγάπης του ανθρώπου προς τον κάθε άνθρωπο, χωρίς να διακρίνει φιλή, φίλο, κοινωνική ταυτότητα, κοινωνικά επίπεδα, αλλά ενί τούτων των αδερφών μου των ελαχίστων. Και από την άλλη την πλευρά, βεβαίως,
η έκφραση της καταδίκης αυτών οι οποίοι στερούν την αγάπη τους από το συνάνθρωπον τους, εφόσον ουκ επιείσατε εν ιτούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, οδηγούνται στην αυτοκαταδίκη τους. Ο Θεός είναι μόνον αγάπη. Επομένως αυτό που κρίνεται είναι η επαλήθευση της αγάπης την οποίαν προσφέρουμε στο συνάνθρωπό μας. Συνεπώς η επιλογή είναι δική μας. Η φροντίδα λοιπόν του πεινασμένου, του διψασμένου, του ξένου, του γυμνού, του φυλακισμένου, του ασθενή, αναφέρει 6 κατηγορίες λοιπόν, οι οποίες είναι οι βασικές της καθημερινής μας ζωής. Γι' αυτό λοιπόν η πρόκληση η οποία δίδεται μπροστά σε αυτή την τραγική παγκόσμια κατάσταση είναι η αγάπη στον συνάνθρωπο. Και αυτό είναι η λύτρωση και η σωτηρία και η δική μας και του συνανθρώπου μας. Αμήν.